Ήδη αγαπητοί μου, συνεπληρώθη η λύση της έκτης φραγίδος με το περιεχόμενο των δύο διαψαλμάτων, όπως θα ενθυμίστε, πρώτων εορτών. Απομένει η εβδόμη σφραγής, με την οποία ολοκληρούται και η αποσφράγηση του βιβλίου των βουλών του Θεού, που αποκαλύπτει μία προς μία το εσφαγμένον αρνίον, ενθυμίστε αυτή την ουρανία εικόνα, το εσφαγμένον αρνίον που είναι ο Ιησούς Χριστός. Με το άνοιγμα της εβδόμης φραγίδος ξεδιπλώνεται μια νέα επτάδα οπτασιών, η οποία έχει ως χαρακτηριστικό της τις άλπιγγες. Η πρώτη επτάδα είχε τις φραγίδες. Η δευτέρα επτάδα έχει τις σάλπιγγες. Σαλπίζει η πρώτη σάλπιγγ και αποκαλύπτεται μια οπτασία. Κατόπιν σαλπίζει η δευτέρα σάλπιγγ και αποκαλύπτεται άλλη οπτασία και ούτω καθεξής. Η έκταση, εδώ θέλω λίγο επιτείνετε την προσοχή σας, είναι ένα λεπτό σημείο. Η έκταση αυτών των νέων οραμάτων καλύπτει την περιοχή από το 8ο κεφάλαιο έως το 11ο κεφάλαιο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται περί μιας επιπροσθέτου χρονικής ακολουθίας από αυτή τη δευτέρα ομάδα, επτάδα, σε σχέση με την πρώτη επτάδα. Δεν πρόκειται. Αλλά τι είναι? Η πρώτη επτάδα, οι επτά σφραγίδες, που μέχρι τώρα έχουμε αναλύσει, μένει η τελευταία που θα πούμε σήμερα, καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις εποχές που εγγράφει εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ή αν θέλετε από τις εποχές της πρώτης παρουσίας του Χριστού έως της εποχής της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, ώστε οι επτά σφραγίδες με τις επτά αποκαλύψεις, τις επτά οράσεις, καλύπτει όλη αυτήν την περιοχή που υπάρχει μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Αυτή η πλήρωση της δευτέρας επτάδος που θα αναλύσουμε στη συνέχεια, και έχουμε μία σάλπιγγα, όχι τώρα πια σφραγίδα, σαλπίζει ένας άγγελος και ανοίγει ένα όραμα, σαλπίζει δεύτερος άγγελος, ανοίγει δεύτερο όραμα, παρακάτω θα έχουμε μία τρίτη επτάδα που είναι οι φιάλες, αλλά θα φτάσουμε εκεί και θα δούμε πιο περισσότερα. Αυτή η όλη αποκάλυψη δεν καταλαμβάνει κάποιο καινούριο χρόνο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που τελειώνουν οι επτά σφραγίδες και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι επτά σάλπιγγες. Όχι, δεν έχουμε άλλον χρόνο. Συνεπώς τι είναι αυτές οι επτά σάλπιγγες, τα επτά οράματα? Είναι συμπλήρωσης των πρώτων επτά οραμάτων που αναφέρονται με το άνοιγμα, τη λύση των επτά σφραγίδων. Ώστε λοιπόν, οι πρώτες σφραγίδες, οι επτά σφραγίδες, δίδουν ένα αδρό γενικό διάγραμμα της ιστορίας που υπάρχει μεταξύ της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Η δευτέρα επτάδα συμπληρώνει λεπτομέρειες και η τρίτη επτάδα με τις φιάλες ομοίως συμπληρώνει λεπτομέρειες. Δεν πρόκειται λοιπόν περί άλλου χρόνου, αλλά περί γεμίσματος, θα λέγαμε, του γενικού διαγράμματος που δόθηκε με τη λύση των επτά σφραγίδων. Εκείνο πάντως που διακρίνει την δευτέρα επτάδα, όπως και την τρίτη όπως θα ειδείτε, δεν είναι τι άλλο παρά μία λεπτομεριακότης των οραμάτων,
μία περιπλοκότης, μία δυσληπτότης, κάτι πολύ δύσκολο. Οι ερμηνευτές έχουν πάρα πολύ δυσκολευτεί να αναλύσουν αυτές τις εικόνες, και ακόμα μία φοβερότης, μία δραματικότης. Όλα αυτά εκτυλίσσονται στις 7, στην ανάλυση των 7 σαλπίγγων, των 7 οραμάτων που αντιστοιχούν στα 7 σαλπίσματα των 7 σαλπίγγων, και όπως σας εξήγησα είναι πτυχές της λύσεως των 7 σφραγίδων. Σας διαβάζω. Είμαι στο 8ο κεφάλαιο, από στίχους 1-6. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την εβδόμη, εγένετος η γη εν το ουρανό ως ημίωρον. Και είδον τους 7 αγγέλους οι ενώπιον του Θεού εστίκαση, και εδόθησαν αυτοίς 7 σάλπιγγες. Κι άλλος άγγελος ήλθε και εστάθη επί του θυσιαστηρίου, έχων λιβανωτών χρυσούν, και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά, ή να δώσει τες προσευχές των Αγίων πάντων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων τες προσευχές των Αγίων εκ χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και ήλυφεν ο άγγελος, επήρε ο άγγελος τον λιβανωτόν, και εγέμισεν αυτόν εκ του πυρός του θυσιαστηρίου, και έβαλεν εις την γη. Και εγένοντο βροντέ και φωνέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς ή να σαλπίσωσιν. Έως εδώ. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, να δούμε το κείμενο βήμα προς βήμα. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την εβδόμη, ποιος ίνιξε? Το εσφαγμένο αρνίων. Εκείνο που στέκεται μπροστά στο βιβλίο των βουλών του Θεού, και που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ερωτάται από έναν πρεσβύτερο, ποιος θα λύσει τις σφραγίδες? Ακούστηκε φωνή, δεν υπάρχει κανείς που να λύσει. Όχι, λέει, υπάρχει κάποιος. Είναι το εσφαγμένο αρνίων. Δεν θυμίστε, είναι παλιό θέμα. Έκλαιγα πολύ, δεν θα γνωρίσουμε τις βουλές του Θεού? Όχι, υπάρχει. Είναι το εσφαγμένο αρνίων. Αυτό λύνει μία-μία σφραγίδα. Δηλαδή, αποκαλύπτει προοδευτικά την πορεία της Εκκλησίας μέσα στο χρόνο. Και δείχνει τι θα γίνει και ποιες είναι οι βουλές του Θεού. Ώστε λοιπόν το βιβλίο είναι το σύμβολο των βουλών του Θεού, όπως παλιά λέγαμε. Και φτάνουμε τώρα εις την 7η σφραγίδα. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την 7η, εγένετος η γη εν το ουρανό ως ημίωρον, όταν ανοίχθηκε από το αρνίον των Ιησού Χριστών. Η 7η σφραγίδα έγινε ησυχία στον ουρανό κάπου μισή ώρα. Η 7η σφραγίδα, αγαπητοί μου, κατά το άνοιγμά της περιέχει δύο πλευρές. Η μία αναφέρεται εις αυτήν τάχτην την 7η σφραγίδα, και η δευτέρα αναφέρεται εις την απαρχήν της νέας επτάδος πληγών, που αντιπροσωπεύεται από τις 7 σάλπιγγες που σαλπίζουν αντίστοιχοι 7 άγγελοι. Ως προς την πρώτη πλευρά, αυτή που αναφέρεται εις αυτήν τάχτην την 7η σφραγίδα, θέλαμε να παρατηρήσουμε τούτο. Γίνεται σιγή στον ουρανό για να δείξει ότι εις το τέλος των πληγών της ιστορίας θα επέλθει κατάπαυση των πάντων. Σιγή του κακού και παραμέρισης των ασεβών και όλων των παθών. Σιγή. Όλα θα κατασυγάσουν. Καταστροφή, σεισμός, φύελες,
τα ουράνια σώματα έχουν σαλευθεί, όλα αυτά κάποια στιγμή έρχεται ένα τέλος και γίνεται μία σιγή. Όλα τελείωσαν, διότι η εβδόμη σφραγή είναι η τελευταία. Και βλέπουμε, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας, συχνά ο αριθμός των 7 παραλαμβάνεται ως το αιώνι τούτο και σαββατισμό και την αναπαύση των Αγίων σύστοιχος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή όλα θα έχουν σταματήσει. Αυτό θα πει σαββατισμός, αλλά το δούμε στη συνέχεια. Πράγματι, η εβδόμη σφραγίδα ως εβδόμη σφραγίδα σημειούται σιγή κατά το άνοιγμά της, γιατί υπενθυμίζει τον σαββατισμό της εβδομάδος και τον σαββατισμό της ιστορίας. Τι θα πει σαββατισμός? Θα πει ανάπαυση, θα πει σιγή, θα πει αργία, θα πει απραξία. Δεν υπάρχει πράξης πια. Πράγματι, η ιστορία τελείωσε. Τι θα πει πράξης? Ιστορία, συμβαβικότητα, δηλαδή γεγονότα. Όταν αυτά τελειώσουν, τότε επέρχεται ο σαββατισμός, έρχεται η σιγή. Αλλά σημειώσατε ότι αυτή η σιγή θα επέλθει επάνω στην κτήση, γιατί θα έχουν τελειώσει όλα. Πολύ συχνά οι πατέρες ομιλούν για αυτόν τον σαββατισμό, και τον σαββατισμό αυτόν τον έχει ο κάθε άνθρωπος. Βέβαια είναι 7η ημέρα του Σαββάτου, της αργίας, σταματά κάθε εργασία, αποδίδεται λατρεία εις τον Θεό. Θα καθίσεις, λέει, την 7η ημέρα, ποιήσει Σάββατα Κύριε το Θεό σου, αργία για να προσφέρεις λατρεία εις τον Θεό. Αλλά ο βίος του ανθρώπου μοιάζει με μία εβδομάδα. Τις 6 μέρες εργάζεται, και οι 6 μέρες είναι όλη η ζωή του ανθρώπου. Την 7η ημέρα αναπαύεται και είναι ο θάνατος, διότι δεν έχει το σώμα του να εργαστεί, είναι στον τάφο το σώμα. Και τότε, αν είναι ευσεβής, είναι στον παράδεισο, τότε εκεί σαββατίζει. Τι περιμένει? Την ανάσταση των νεκρών, για να φύγει από την 7η ημέρα να περάσει στην 8η ημέρα. Η 8η ημέρα είναι η μία των Σαββάτων, εκείνη κατά την οποία ο Κύριος αναστήθη, και είναι η Ανάσταση των νεκρών. Την 7η ημέρα υπάρχει σιγή, την 8η ημέρα όμως δεν υπάρχει πια σιγή. Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα πάρουν οι άνθρωποι πίσω τα χαμένα του σώματα, και τότε η κτήση θα έχει γίνει καινούρια, και τότε θα υπάρχει εις τους αιώνας των αιώνων, μέσα στην καινή αυτή, την καινούργια αυτή κτήση, η αιωνία δοξολογία του Θεού. Δεν θα υπάρχει λοιπόν πια η σιγή, ώστε η σιγή είναι αυτή που είναι μετά από τις πληγές, λίγο πριν από τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, όταν όλα, τώρα σχηματικά το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε αυτά τα πράγματα, είναι ο χρόνος εκείνος που θα έχουν τελειώσει τα πάντα και θα αναμένεται η Ανάσταση των νεκρών. Εις αυτό το σημείο, το ότι έχουμε την σιγή ως ημίωρον εν το ουρανό, τερματίζεται το άνοιγμα των 7 σφραγίδων, που, όπως σας είπα από την αρχή, δείχνει με αδρές γραμμές την πορεία της ιστορίας. Τι σημαίνει ότι ήτο ως ημίωρον ή ημιώριον αλληγραφή η σιγή αυτή? Δηλαδή μια σιγή που κράτησε μόνο μισή ώρα. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας: το του καιρού ενθένει βραχή, ενώ των πληγών επαγωμένων και των επιγή συντελουμένων η του Χριστού βασιλεία φανίσεται. Είναι αυτός ο πολύ μικρός χρόνος που θα έχουν τελειώσει οι πληγές και θα αναμένεται τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Γι' αυτό βάζει ημίωρον. Είναι μια συμβολική θέση για να δείξει ότι δεν είναι ολόκληρος ο χρόνος, όπως και η παρουσία του Αντιχρίστου δεν θα είναι παρά 3,5 χρόνια, και βάζει αυτό το μισό όχι μόνο γιατί είναι πραγματικά 3,5 χρόνια,
αλλά και για να δείξει ότι είναι πολύ μικρός ο καιρός. Όταν βάζει η Αγία Γραφή, βάζει μισή ώρα, δείχνει πάντοτε το γρήγορο, το βραχή του χρόνου. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά τώρα της εβδόμης φραγίδος, όταν λύεται. Προηγείται μια σιγή, είναι το ίδιο πράγμα τώρα, το ένα είναι το κλείσιμο των 7 σφραγίδων, να μην μπερδευτείτε, και ταυτοχρόνως είναι το άνοιγμα των 7 σαλπίγγων. Το κλείσιμο των 7 σφραγίδων και το άνοιγμα των 7 σαλπίγγων συμπίπτουν στην 7η σφραγίδα. Είναι λεπτό το σημείο, προσέξτε. Έχουμε λοιπόν στην ίδια σφραγίδα, την 7η, τη δευτέρα πλευρά τώρα, η οποία είναι η έναρξη των 7 σαλπίγγων. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι αυτή η σιγή που υπάρχει, ότι θα επακολουθήσει κάτι φοβερό. Προσέξτε, μην μπερδεύσετε τα προηγούμενα που σας είπα. Είπαμε το ένα κλείνει, τώρα ανοίγει κάτι άλλο. Θα γίνει κάτι φοβερό. Ενώπιον αυτού του φοβερού που θα γίνει, τι είναι? Το ξετύλιγμα των 7 σαλπίγγων, των 7 οραμάτων, των 7 σαλπισμάτων εκ των 7 σαλπίγγων, που δείχνει την έκπληξη των αγγέλων ενώπιον του τι πρόκειται να γίνει. Μένουν νέοι και περιμένουν τώρα τι θα γίνει. Λέγει ο Δοσήθειος Ιεροσολύμων, η γάρ έκπληξης σιγήν κατεργάζεται. Δηλαδή, όταν κανείς εκπλήσεται δεν ομιλεί. Γι' αυτό λέγει ότι η σιγή έγινε εις των ουρανών. Και τώρα όλοι οι άγγελοι βλέπουν τι θα γίνει. Αλλά αυτό το τι θα γίνει, για να μην μπερδευτείτε, στην πραγματικότητα είναι πάλι από την αρχή. Είναι οι λεπτομέρειες των 7 σφραγίδων. Συνεπώς πούμε από την αρχή του χρόνου. Σας είπα, δεν προστίθενται οι χρόνοι. Δεν πάμε στο τέλος των 7 σφραγίδων χρονικά στην αρχή των 7 σαλπίγγων. Όχι, ένας είναι ο χρόνος. Από την πρώτη έως τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το είπα 2-3 φορές. Πάλι λέγω για να τα κάνω σαφή όσο μπορώ. Αυτή λοιπόν η δευτέρα πλευρά της λύσεως, της 7ης σφραγίδος, όπως σας είπα, δείχνει αυτήν την έκταση της πληρώσεως των 7 σφραγίδων. Πριν όμως εκδιπλωθούν αυτά τα γεγονότα των 7 σαλπισμάτων, γίνεται μία προπαρασκευή αυτών των απτασιών, η οποία έχει ως εξής. Και είδων τους 7 αγγέλους, οι οποίοι ενώπιον του Θεού εστίκαση, στέκονται μπροστά στον Θεό, και δόθησαν αυτής 7 σάλπιγες. Δόθηκαν εις αυτούς 7 σάλπιγες. Υποθέσατε, πώς να το πάρω τώρα, όπως ένα στράτημα που είναι ο διοικητής που παίρνει αναφοράτροπο, τι να πώς να το πω, και είναι μπροστά η αρχηγή των λόγων. Είναι μπροστά από τον διοικητή, δόθηκαν σάλπιγες εις αυτούς για να κάνουν μια αποστολή. Κάπως έτσι, να το φανταστούμε σε αυτήν την εικόνα. Του ότι είναι έτοιμοι να δεχθούν κάποια αποστολή, παίρνοντας ο καθένας μία σάλπιγγα, που θα γίνει εκείνος που θα ανοίγει το κάθε όραμα και συνεπώς την κάθε πληγή, θα είχαμε να πούμε αυτό που γράφει το βιβλίο Τούτοβιτ, ότι οι άγγελοι πράγματι υπηρετούν τις βουλές του Θεού. Λέει επί παραδείγματι εκεί στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 15, στους δύο εκπλήκτους, το Βίτ και το Βίαν, πατέρα και Υιόν: «Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εις των 7 αγγέλων, η προσαναφέρουση τας προσευχάς των Αγίων και εις πορεύονται ενώπιον της δόξης του Αγίου». Εγώ είμαι ένας, λέγομαι Ραφαήλ, από τους 7 αγγέλους που είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού, που προσφέρουμε τις προσευχές των πιστών ενώπιον του Θεού, ενώπιον της δόξης του Θεού. Κρατήστε αυτό, ότι οι άγγελοι προσφέρουν τις προσευχές των πιστών. Είναι, αγαπητοί μου, τα λειτουργικά πνεύματα οι άγγελοι,
που μετευλαβίας στέκονται μπροστά στην Θεία Δόξα και που είναι έτοιμα τα λειτουργικά αυτά πνεύματα, τα υπηρετικά αυτά πνεύματα να αποσταλούν προς κάθε διακονία. Ακόμα η σάλπιγγα είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή δια την σήμανση ενάξεως σπουδαίων καιρών ή εορτών, όπως εμείς έχουμε το κανόνι που πέφτει για να δηλώσει την αρχή ή το τέλος μιας γιορτής ή του νέου έτους ή ενός γεγονότος, ένα μεγάλο γεγονός πέφτει το κανόνι. Έτσι είχαν οι Εβραίοι, ή τουλάχιστον γράφει στην Αγία Γραφή, την σάλπιγγα. Εσάλπιζαν οι σάλπιγγες για να δηλώσουν την αρχή και το τέλος ενός γεγονότος. Αλλά ακόμα η σάλπιγγα χρησιμοποιείται για την σήμανση εσχατολογικών γεγονότων. Εκείνα που πρόκειται να γίνουν στο τέλος του κόσμου, της ιστορίας. Και μάλιστα κατά την ημέρα της κρίσεως και της αναστάσεως των νεκρών. Γράφει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος Α Θεσσαλονικής 4,16 τα εξής: ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, με εντολή, διαταγή, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγη Θεού, με σάλπιγγα Θεού, καταβίσεται από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, θα αναστηθούν πρώτα. Ή όπως λέγει ο Κύριος εις το κατά Ματθαίον 24,31 και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επισυνάξουσι θα μαζέψουν τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Δηλαδή θα μαζέψουν όλους τους πιστούς. Και άλλος άγγελος ήλθε και εστάθη επί του θυσιαστηρίου έχουν λιβανωτών χρυσούν και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά ή να δώσει τις προσευχές των Αγίων πάντων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Ο θρόνος, οι 7 άγγελοι μπροστά. Βέβαια το σκηνικό το γνωρίζετε, είναι όλο εκείνο που μέχρι τώρα έχει συμπληρωθεί. Ένας άλλος άγγελος, 8ος άγγελος, έξω του αριθμού των 7, ήλθε και στάθηκε μπροστά από το θυσιαστήριον το χρυσούν και πήρε λιβανωτόν. Το λιβανωτόν είναι το λιβάνι, αλλά κατά συνεκδοχήν αναφέρεται και ιστό θυμιατήριον που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη το θυμιατήριον πυρίων. Έτσι λέγεται, πυρίων, πυύψιλον, από την πυρά. Επί ήταν σκεύος και είχε μέσα αναμένα κάρβουνα. Λέγεται πυρίων. Κατά συνεκδοχή λοιπόν λέγεται λιβανωτόν το πυρίων. Συνεπώς, επήρε θυμιατό και ήρθε εις το θυσιαστήριον το χρυσούν. Του δόθηκαν πολλά θυμιάματα. Του δόθηκαν. Συνεπώς, από κάπου του δόθηκαν. Και τούτο για να τα δώσει υπέρ των προσευχών των Αγίων, όλων των Αγίων, μπροστά στο θυσιαστήριο το χρυσό που ήταν ενώπιον του θρόνου. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι αυτά τα θυμιάματα? Είναι οι προσευχές των Αγίων. Το ξανασυναντήσαμε αυτό στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Για να τις προσφέρει ο άγγελος ως θυμίαμα ενώπιον του Θεού. Όλες οι προσευχές των Αγίων. Οι προσευχές αυτές είναι ως περιεχόμενο η αίτηση ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού, η στήριξη των πιστών και η τιμωρία του κακού. Εξάλλου, οι πληγές που θα επακολουθήσουν και είναι αυτό το προήμιον των όσων λέμε, δεν είναι τι άλλο παρά μία απάντηση, οι 7 πληγές, η απάντηση εις τις προσευχές των Αγίων που προσφέρει ο άγγελος εις τον Θεό. Εδώ βλέπουμε ότι η προσευχή των Αγίων παρομοιάζεται με θυμίαμα
ή καπνό θυμιάματος που ανέρχεται προς τον ουρανό. Διότι παίρνει τα θυμιάματα, τα ρίπτει στο θυσιαστήριο για να ανέβει ο καπνός. Πράγματι, τον θυμίστε που το λέμε αυτό, κατευθυνθήτο στον 140 ψαλμών στίχος 2, κατευθυνθήτο η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Ας κατευθυνθεί η προσευχή μου σαν θυμίαμα μπροστά σου. Αλλά και οι προσευχές των Αγίων, παρατηρήστε ότι προσφέρονται υπό των Αγίων Αγγέλων προς τον Θεό. Τούτο φαίνεται από τον Αρχάγγελο Ραφαήλ που σας είπα προηγουμένως, που λέγει στον Δοβίτ και τον Δοβία τα εξής: Εγώ Ραφαήλ, προσήγαγον το μνημόσυνον της προσευχής ημών ενώπιον του Αγίου, ενώπιον του Θεού δηλαδή, του Αγίου Θεού. Εγώ, λέει, πήρα την προσευχή σας και την έφερα ενώπιον του Θεού. Στην ερώτησή σας, η προσευχή δεν απευθύνεται κατευθείαν εις τον Θεό, μεσολαβούν άγγελοι? Ο Θεός δεν είναι πανταχού παρόν? Δεν γνωρίζει ο Θεός την προσευχή μου? Τα κρίφια της ψυχής μου δεν τα γνωρίζει ο Θεός? Αγαπητοί μου, ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα γνωρίζει. Αλλά θέλει όμως να υπηρετείτε το θέλημά Του από όλα αυτά, από όλες αυτές τις υπάρξεις, ώστε μέσα σε αυτήν τη διακονία να γεύονται τη δόξα και τη μακαριότητα τη δική Του. Αυτό είναι όλο. Έτσι λοιπόν, άγγελοι μεταφέρουν τις προσευχές μας εις τον Θεό. Όχι ότι ο Θεός δεν γνωρίζει τις προσευχές μας, τις γνωρίζει ο Θεός. Αλλά οι άγγελοι μεταφέρουν τις προσευχές για το λόγο που σας εξήγησα. Και των Αγίων, και των Αγίων τις προσευχές οι άγγελοι μεταφέρουν. Αλλά φανερών εδώ ότι οι προσευχές αναφέρονται εις τον Θεό, δηλαδή ανεβαίνουν προς τον Θεό, όλων των Αγίων διά των Αγγέλων. Λέμε πολλές φορές, πώς μπορεί να γνωρίζει ένας Άγιος την προσευχή μου? Επικαλούμε τον Άγιο Γεώργιο. Πώς μπορεί ο Άγιος Γεώργιος να γνωρίζει, είναι παρόν? Ο Άγιος Γεώργιος δεν είναι παρόν. Ο Άγιος Γεώργιος είναι στον Παράδεισο. Τότε πώς μπορεί να γνωρίζει? Παρόντες είναι οι άγγελοι, οι οποίοι εξ ονόματος του Αγίου Γεωργίου προσάγουν, δηλαδή εξ ονόματος, εξ ονόματος. Εμείς προσευχόμαστε στον Άγιο Γεώργιο. Παίρνουν την προσευχή οι άγγελοι, την οδηγούν στον Θεό εξ ονόματος του Αγίου Γεωργίου, δια να τιμήσει ο Θεός τον Άγιο Γεώργιο, να κάνει θαύμα ακόμη, διότι το είπε ο ίδιος: εγώ θα τιμήσω εκείνους που με τιμούν. Και επειδή οι μάρτυρες και οι Άγιοι ετίμησαν τον Θεό, γι' αυτό ακριβώς και ο Θεός εξ ονόματός τον δίνει εκείνα τα οποία οι πιστοί ζητούν. Λέγει λοιπόν ο άγγελος πάλι, άγγελος, στον Κορνήλιο που τον επισκέπτεται τον εκατόνταρχο, ενθυμίστην εις τας πράξεις, 10 κεφάλαιο κόμμα στίχος 4. «Επροσευχές σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού». Ανεβαίνουν λοιπόν οι προσευχές μας στον ουρανό, αρκεί μόνο να είναι προσευχή σωστή και γνησία. Να μην υπάρχει στον άνθρωπο ύμνηση κακία, να μην υπάρχει η απουσία της αγάπης, να μην υπάρχει η φιλαργυρία. Όταν είναι καθαρή καρδιά, τότε η ψυχή ανεβαίνει στο Θεό. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων και τις προσευχές των Αγίων εκ χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού, λέγει το Ιερόν Κείμενο της Αποκαλύψεως. Ανέβηκε, λέει, όταν έριξε τα θυμιάματα μέσα στο θυσιαστήριο, ανέβηκε ο καπνός των θυμιαμάτων που ήσαν οι προσευχές των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Έτσι, όπως είπαμε, αγαπητοί μου, γίνονται δεκτές οι προσευχές των Αγίων. Εδώ έχουμε σαφώς την μεσητεία των Αγίων, άρα και των Αγίων Αγγέλων. Ο Θεός έτσι το θέλει. Έτσι το θέλει. Θέλει να μεσητεύουν Άγιοι υπέρ άλλων, άνθρωποι ή άγγελοι υπέρ άλλων όντων, όντα υπέρ άλλων όντων. Έτσι το θέλει ο Θεός. Γιατί το θέλει ο Θεός? Οι βουλές του δεν είναι όλες βέβαια γνωστές. Θα μπορούσαμε όμως να υπονοήσουμε το εξής, ότι ο Θεός θέλει να κάνει όλα τα όντα του κοινωνά της αγάπης. Διότι όταν εσείς μου πείτε να προσευχηθώ για σας, αυτό είναι ένα δείγμα αγάπης, κοινωνίας, αγάπης.
Και όταν εγώ ζητήσω από εσά να προσευχηθείτε, είναι μια κοινωνία αγάπη. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν κάνει αυτάρκη και αυτόνομα τα όντα του, αλλά τα κάνει να έχουν ένα σύνδεσμο μεταξύ των. Και αυτός ο σύνδεσμος είναι ο σύνδεσμος της αγάπης των άγγελων και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, να με επιστηρίξει στο δικό του το φόβο, να έχω φόβο Θεού δηλαδή, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαπότητας, και να με αναδείξει άξιον δούλο του, άξιον δούλον της δικής του αγαπότητας. Το χρυσούν θυσιαστήριον που αναφέραμε, τι σημαίνει? Σημαίνει τον ίδιο τον Χριστό. Γράφει Άγιος Ανδρέας: θυσιαστήριον δε χρυσούν ο Χριστός εστίν. Ενώ εν το οποίο θυσιαστήριο πάσα λειτουργική και αγία συνέστηκε δύναμης και μαρτυρικέ θυσία προσκονίζονται. Πράγμα, κάθε προσευχή γίνεται δεκτή δια του θυσιαστηρίου που λέγεται Χριστός. Επειδή ακριβώς ο Χριστός προσέφερε τη ζωή του, εν ανθρωπίσας ο Υιός του Θεού, προσέφερε τη ζωή του ως ηλαστήριον θυσία. Ηλαστήριον θυσία, που σημαίνει ότι τότε θα ανεβούν οι προσευχές μου στο Θεό μόνο δυνάμει τη θυσία του Χριστού. Δεν οδηγείται η προσευχή μου στο Θεό εάν δεν μπαίνει στο θυσιαστήριο που λέγεται Χριστός, ηλαστήριος θυσία του. Δεν αναβαίνει η προσευχή μου. Να το γνωρίζετε, οποιαδήποτε προσευχή γίνει, οποιαδήποτε θυσία γίνει, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει έξω από την αναγνώριση της θυσίας του Χριστού ως ηλαστηρίου θυσίας, αυτή είναι απόβλητη και απαράδεκτη και μία ματαιοπονία. Αυτό να το γνωρίζουμε, αγαπητοί μου. Να ξέρουμε λοιπόν ότι κάθε τι που θα προσφέρουμε θα είναι εν ονόματι του Ιησού Χριστού, πιστεύοντες εις την δύναμη του θανάτου του. Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση αυτή, ότι προσφέρονται τα πάντα εις το χρυσούν θυσιαστήριον που είναι ο Χριστός. Και ήλυφεν ο άγγελος των Λιβανωτών και γέμισεν αυτόν εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έβαλεν εις την γη. Και γένοντο βροντέ και φωνέ και αστραπέ και σεισμός. Επήρε ο άγγελος των Λιβανωτών και γέμισε αυτόν, δηλαδή το Λιβανωτό, το πυρίον, κατά συνεκδοχή σας είπα, και το εγέννησε από τη φωτιά του θυσιαστηρίου και το έριξε στη γη. Η εικόνα εισκύνηνε στον ουρανό και ρίπτει τώρα τα κάρβουνα του θυσιαστηρίου κάτω στη γη. Και όταν έπεσαν τα κάρβουνα κάτω στη γη, τα αναμένα από το θυσιαστήριο, τότε έγιναν βροντές και φωνές και αστραπές και σεισμός. Είναι το συμβολικό προανάκρουσμα των όσων πρόκειται ευθύς μετά να συμβούν και κατά τρόπον την λύεται αυτή η προηγηθήσα σιγή για ό,τι έρχεται. Το πυρ τι είναι? Το πυρ του θυσιαστηρίου είναι η οργή του αρνίου, η οποία πίπτει επί της γης και έχει παιδαγωγικόν χαρακτήρα αλλά και τιμωρητικόν χαρακτήρα. Παιδαγωγικόν για εκείνους οι οποίοι θα είχαν την δυνατότητα να μετανοήσουν. Τιμωρητικόν για εκείνους οι οποίοι δεν θα ήθελαν να μετανοήσουν. Οι βροντές, φωνές, σεισμός και τα λοιπά, όλα αυτά τι είναι? Είναι τα φόβητρα του Κυρίου. Είναι εκείνα που είπε ο Κύριος ότι θα γίνουν φόβητρα. Τι είναι τα φόβητρα? Πάνω ότι μπορεί να προκαλέσει φόβο εις τον άνθρωπο. Αυτό λέγεται φόβητρον. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας: δια πάντων τούντων τα πρώτη συντελείας χαρακτηρίζονται φόβητρα, πάντας καταπλήττοντα και προς επιστροφήν τους ευγνωμονεστέρους ενάγοντα. Και οδηγεί, να φτιάχνει, κάνει να γυρίσουν πίσω εκείνοι που έχουν μια καλή διάθεση. Λέει να μετανοήσουν.
Η αποκορύφωση δε αυτών των φοβερών σκηνών, όπως θα δείτε στη συνέχεια, που πρόκειται να επακολουθήσουν, θα το δείτε, εμφανίζονται με αυτήν την προπαρασκευαστική εικόνα που λέγει: και οι επτά άγγελοι, οι έχοντες τα επτά σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς ή να σαλπίσωση. Ώστε ο ένας άγγελος με ό,τι ρίπτει πάνω στη γη είναι μια προπαρασκευή. Το αποκορύφωμα αυτής της προσπαρασκευής είναι ότι οι επτά άγγελοι μπροστά στον θρόνο της Θείας Δόξης στέκονται έτοιμοι να σαλπίσουν. Δηλαδή να αρχίσουν οι πληγές. Και αρχίζουμε. Συν Θεό. Και ο πρώτος εσάλπισε. Και γέρατο χάλαζα και πήρ με μειγμένα ενέματι. Και ευλήθη στην γη. Και το τρίτον της γης κατεκάει. Και το τρίτον των δένδρων κατεκάει. Και πας χόρτος χλωρός κατεκάει. Να σας το ερμηνεύσω με δύο λόγια. Σαλπίζει ο πρώτος άγγελος. Και τότε γέρα το χαλάζει φοβερό, που ήταν ανακατεμένο με φωτιά και με αίμα. Και έπεσε στη γη. Από αυτήν την τόση αυτού του περίεργου χαλάζιου, το τρίτον της γης, το τρίτον, καταστράφει. Και το τρίτον από τα φυτά, τα δέντρα, το ίδιο και το τρίτον από το χορτάρι γενικά του φυτικού βασιλείου, το τρίτον. Σημαίνει αυτό. Βλέπουμε ότι το πρώτο σάλπισμα έχει ένα αρκετά παιδαγωγικό χαρακτήρα και τούτο φαίνεται ότι το τρίτον μόνον πλήττεται. Που σημαίνει ότι δεν είναι ολοκληρωτική καταστροφή, αλλά είναι παιδαγωγική και προειδοποιητική. Αφού μόνο το τρίτον καταστρέφεται. Η πληγή αυτή υπενθυμίζει, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε λιγάκι, την πρώτη και εβδόμη πληγή του Φαραώ στην Αίγυπτο. Θα σας τη θυμίσω, γιατί είναι πολύ αξιόλογη, όπως θα τη δούμε. Ακόμη πρέπει να σας πω ότι οι επτά πληγές που προέρχονται από τα επτά σαλπίσματα απηχούν τις δέκα πληγές του Φαραώ στην Αίγυπτο. Για να δούμε την πρώτη και την εβδόμη πληγή που απηχούνται από το πρώτο σάλπισμα του Αγγέλου. Και μην ξεχνάτε, θα επανέλθω στο σημείο αυτό, ότι οι πληγές του Φαραώ είναι ιστορικές. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχει κάτι πολύ να πει αυτό που λέμε. Μετράει πάρα πολύ. Είναι το κλειδί της ερμηνείας. Προσέξατε το αυτό σημείο. Ακούσατε λοιπόν την πρώτη και την εβδόμη πληγή. Παίρνω τα κυριότερα σημεία, γιατί φυσικά εκεί στο Ιερό Κείμενο είναι πολύ. Είναι από το βιβλίο της Εξόδου στο 7 κεφάλαιο για την πρώτη πληγή και στο 9 κεφάλαιο για τη δευτέρα, για την 7η πληγή. Ενθυμίστε ότι ο Μωυσής, εξ ονόματος του Θεού, με βοηθό του τον Ααρών, των αδελφών του, κατά τρία χρόνια μεγαλύτερών του, εμφανίζονται ενώπιον του Φαραώ και του λέγουν να αφήσει τον λαό, των 2 εκατομμυρίων Εβραίων, να πάει απέναντι στην έρημο να λατρεύσει τον Θεό. Φυσικά υπονοεί ο Φαραώ ότι αν ο λαός αυτός μετακινηθεί να πάει στην έρημο, από εκεί θα φύγει. Στην έρημο του Σινά, ότι από εκεί θα φύγει. Και δεν τον συμφέρει τον Φαραώ να φύγουν τόσος λαός που είσαι ενεργατικά χέρια και έκανε τόσα έργα εκεί. Γι' αυτό το λόγο δεν πείθεται. Ο Θεός ήδη έχει ειδοποιήσει τον Μωυσέα ότι μην φοβηθεί εάν βρει την αντίσταση του Φαραώ και ότι θα τον εξουσιοδοτήσει τροποντινά με πληγές στα χέρια του Μωυσέως να τις επιφέρει στον Φαραώ και το λαό του, που στο τέλος θα αναγκαστεί υπό την πίεση των πληγών να αφήσει τους Εβραίους να φύγουν. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ααρών ενώπιον του Φαραώ και τον ειδοποιούν. Εκείνος όμως αρνείται και τότε του προλέγουν την πρώτη πληγή. Εκείνος πάλι αρνείται και επέρχεται η πρώτη πληγή.
και επίησαν ούτως Μωυσής και Αρών καθάπερ εν ετήλατο αυτής Κύριος και επάρα στη ράβδο αυτού. Ο Αρών επάρα στην ράβδο, επάταξε το είδωρ το εν το ποταμό, που είναι ο Νείλος ποταμός, και από τον οποίον ποταμών οι Αιγύπτιοι πολλά ανέμεναν, υδρεύοντο, επότιζαν τα χωράκια τους, όλα τα... Ο Νείλος είναι γνωστότατον πόσο έφορος είναι, δηλαδή η πεδιάδα του Νείλου πόσο έφορος είναι και πόσο σπουδαίος είναι ο Νείλος για τη ζωή της Αιγύπτου. Αν η Αίγυπτος δεν είχε τον Νείλο, η Αίγυπτος δεν θα υπήρχε. Έφτασαν στο σημείο να θεοποιήσουν τον Νείλον, γιατί ακριβώς έκριναν πάντοτε οι Αιγύπτιοι ότι ήταν αυτός η αιτία που είναι η χώρα τους τόσο γόνιμη. Και πάρα στη ράβδο αυτού επάταξε το είδωρ το εν το ποταμό εναντίον Φαραώ, δηλαδή μπροστά στο Φαραώ. Εκτύπησε με το ραβδί του ο Άρων, είναι και οι δυο μαζί, ο Άρων όμως το κάνει αυτό τώρα, χτυπάει το ποτάμι, το νερό, μπροστά εις τον Φαραώ και τους θεράποντές του, τους υπηρέτες του, και μετέβαλε παν το είδωρ το εν το ποταμό εις αίμα. Και οι ιχθύες οι εν το ποταμό ετελέφθησαν. Το νερό έγινε κόκκινο σαν αίμα. Τα ψάρια μες στο ποτάμι ψώφισαν. Και επόζεσεν ο ποταμός και βράμισε ο ποταμός. Και ούκι δίναντο οι Αιγύπτιοι ποιήν είδωρ εκ του ποταμού και ειν το αίμα εν πάση γη Αιγύπτου. Δεν μπορούσαν πια να πιούν νερό από το ποτάμι, αλλά ούτε από τα πηγάδια, ούτε από τυχόν λίμνες, ούτε από νερά που τυχόν είχαν φυλάξει σε, όπως λέει σαφώς εκεί το κείμενο, σε ξύλινα ή πέτρινα δοχεία. Παντού όπου υπήρχε νερό έγινε το ίδιο, κόκκινο σαν αίμα. Και η εβδόμη πληγή. Ειν δε η χάλαζα και το πυρ φλογίζον εν τη χαλάζη. Ήτο δε η χάλαζα και το πυρ που εφλόγιζαν στην, που εφλόγιζε μέσα στο χαλάζι. Η δε χάλαζα πολύ σφόδρα, ήταν υπερβολικά πολύ το χαλάζι. Ήτις τι αυτή ου γέγονεν εν Αιγύπτο αυτής ημέρας γεγέννητε επ' αυτής έθνος. Ποτέ δεν ενθυμούνται οι Αιγύπτιοι να έπεσε τέτοιο χαλάζι. Όπως λέμε καμιά φορά, σαν καρύδι είναι το χαλάζι. Φέρεται ότι ήταν και μεγαλύτερο από καρύδι, για να λέγουν ότι ουδέποτε έπεσε τέτοιο χαλάζι στην γη της Αιγύπτου. Επάταξε δε η χάλαζα εν πάση γη Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτήλους. Έπληξε το χαλάζι όλη την Αίγυπτο, περίεργο, εκτός από την περιοχή που έμεναν οι Εβραίοι. Όλες οι πληγές επιφέρονται εκτός από την περιοχή που μένουν οι Εβραίοι. Όπως και το σκότος, που είναι η προτελευταία πληγή, είχαν μέρα, χαρά Θεού, τρεις μέρες η Αίγυπτος είχε σκότος ψηλαφυτών, όπως λέει το Ιερό Κείμενο. Ψηλαφούσες για να βρεις κάτι, τέτοιο σκοτάδι. Έπληξε λοιπόν το χαλάζι από ανθρώπου έως κτήνου. Και πάσα βοτάνη την εν το πεδίο επάταξε τη χάλαζα. Εκτύπησε το χαλάζι και όλο το χορτάρι. Και πάντα τα ξύλα, όλα τα δέντρα, τα εν της πεδίης, στις πεδιάδες, συνέτριψε η χάλαζα. Τα καταρρίμαξε η χάλαζα. Εδώ πρέπει να σας πω βέβαια, έτσι λίγο σύντομα, ότι αυτό το πυρ δεν είναι τι άλλο παρά, όπως και οι φωνές, λέει πυρ, φωνές, είναι βροντές κατά τη διάρκεια που πέφτει το χαλάζι, είναι βροντές και κεραυνοί. Βροντές, αστραπές και κεραυνοί. Όταν πέφτουν κεραυνοί γίνεται θύελα, είναι γνωστό ότι έχουμε ένα πάρα πολύ θόρυβο. Αυτό λέγεται στην εβραϊκή γλώσσα έτσι, φωνές. Ώστε το πυρ δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι φωτιά όπως θα την νοούσαμε, πώς θα είναι μεμειγμένο το πυρ με το χαλάζι. Είναι οι κεραυνοί που πέφτουν μαζί με το χαλάζι. Και τι σημαίνει κόκκινο? Βεβαίως δεν είναι αίμα, αλλά είναι κόκκινο σαν αίμα. Και δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένα κοκκίνισμα το οποίο έχει επαναληφθεί. Μην ξεχνάτε δε ότι ο Θεός, ό,τι χρησιμοποιεί σαν πληγές, δεν παίρνει στοιχεία ουράνια να τα κατεβάζει στη γη, αλλά παίρνει στοιχεία γη να τα επιφέρει ως πληγές επάνω στη γη. Είναι πολύ φυσικό. Βλέπετε, χαλάζι χρησιμοποιεί, κεραυνός χρησιμοποιεί. Έτσι, πολλές φορές έχουμε δει επαναλαμβανόμενα τέτοια σημεία, όπως προ μερικών ετών σημειώθηκε στην Αμερική, στις ακτές της Φλωρίδος, σημειώθηκε κάτι ανάλογο. Τι είναι, προσέξτε να δείτε. Είναι κάποια δεινομαστιγωτά. Αυτά τα δεινομαστιγωτά είναι μία συνομοταξία κρυπτογάμων θαλοφύτων, τα οποία αναπτύσσονται μέσα στο νερό και είναι πολύ τοξικά. Ενθυμούμε που γράφαν οι εφημερίδες ότι είχε απαγορευθεί να περπατούν άνθρωποι κοντά στην παραλία, διότι όπως το κύμα έσκαζε και μπορούσαν στα γονίδια να πεταχτούν επάνω εις τους περιπατητάς, μπορούσαν να πάθουν κακό. Τόση τοξικότητα είχε το νερό με την παρουσία αυτών των δεινομαστιγωτών. Το δε νερό ήταν κατακόκκινο σαν αίμα. Έτσι φαίνεται ότι το ποτάμι θα απέκτησε αυτό. Αλλά δεν τα απέκτησε όμως το ποτάμι του Νείλου από κάτι το οποίο ήταν γνωστό στους Αιγυπτίους. Σημειώσατε ότι κάπου τον Απρίλιο και Μάιο το ποτάμι κατεβάζει πολλά σαπρόφυτα και είναι το νερό του λίγο θολό και ελαφρώς κόκκινο. Δεν έχει όμως καμία σχέση με την πληγή. Το λέγω αυτό απολογητικά τώρα. Δεν έχει καμία σχέση με την πληγή, διότι αυτά είναι σαπρόφυτα απλώς, δεν είναι τοξικά, δεν είναι δηλητηριώδη. Τα ψάρια δεν ψοφούν και το νερό δεν είναι ακατάλληλο προς πόση. Απλώς το αφήνουν, κατακαθίζει και το πίνουν. Ενώ εδώ έχουμε την περίπτωση ότι είναι ακατάλληλο προς πόση και τα ψάρια ψώθησαν και το ποτάμι ευρώμησε. Σε αυτό έγκυται η πληγή και βλέπουμε καθαρά ότι έχουμε την περίπτωση που η φύσης η ιδία βεβαίως χρησιμοποιείται, αλλά κατά έναν τρόπο που βλάπτει τον άνθρωπο. Αυτή η μεγάλη ομοιότης των εσχάτων πληγών, όπως είναι τώρα συγκεκριμένα η πρώτη πληγή του σαλπίσματος, με τις πληγές του Φαραώ, μας επιτρέπει, αγαπητοί μου, να σκεφτούμε ότι οι πληγές του Φαραώ αποτελούν ένα ιστορικό προηγούμενο ή, αν θέλετε, ένα ιστορικό τύπο των εσχάτων πληγών. Έχουμε κι άλλους τέτοιους ιστορικούς τύπους εσχάτων πληγών. Είναι όπως τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αποτελούν τα Σόδομα και τα Γόμορα που εκάησαν με πύρκια θείων από τον ουρανό. Ο ουρανός δηλαδή έπεσε, όταν λέμε ουρανό, όχι από τον ουρανό που είναι ο Θεός. Όταν πέφτει η βροχή, λέμε πέφτει η βροχή από τον ουρανό. Με αυτή την έννοια. Όταν έπεσε το πυρ και το θιάφι και κατέκαψε αυτές τις δύο πόλεις, ήταν υποδειγματική η τιμωρία τους. Κανείς δεν σώθηκε παρά μόνο ο Λότ, δυστυχώς όχι η γυναίκα του και οι δύο του κόρες. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέγει το εξής, για να μην νομίζετε ότι εγώ έτσι σας το λέγω. Όχι, δεν λέγω τίποτα που δεν είναι κατατεθειμένο στην Αγία Γραφή ή στους πατέρες εκκλησίας μας. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, Β' Πέτρος 2,6, και πόλεις Σοδόμων και Γομόρας τεφρόσας καταστροφή κατέκρινεν υπόδειγμα μελώντων ασεβήν τεθικός. Ο Θεός έθεσε υπόδειγμα, δηλαδή τύπο, παράδειγμα, τύπο μελώντων ασεβήν, για εκείνους που μελλοντικά πρόκειται να ασεβήσουν. Ώστε λοιπόν, εδώ βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι όπως και τα Σόδομα και τα Γόμορα, έτσι και οι 10 πληγές του Φαραώ είναι ένας ιστορικός τύπος των εσχάτων πληγών. Γι' αυτό
δεν πρέπει να μας διαφύγει ότι οι ασεβείς δεν θα τιμωρηθούν. Θα τιμωρηθούν οπωσδήποτε οι ασεβείς. Και κάτι πολύ αξιοπρόσεκτο. Προσέξατε. Οι πληγές του Φαραώ ήταν πραγματικές. Καταρχάς μεν αποτελούν ιστορικών τύπων. Ήσαν λοιπόν πραγματικές πληγές, οι οποίες έπεσαν επάνω σε ανθρώπους και σε ζώα. Επί των σωμάτων των ανθρώπων, επί των ζώων και επί των φυτών. Και επέφεραν καταστροφή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πληγές των εσχάτων θα είναι πραγματικές. Δεν θα είναι δηλαδή απλώς μεταφορικές. Σας εξήγησα, είπα 2-3 φορές. Ιστορικός τύπος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να δούμε, αγαπητοί μου, τις πληγές της Αποκαλύψεως κατά μεταφορικών τρόπων ή αλληγορικών τρόπων και να πούμε μήπως πρόκειται απλώς να, ξέρω εγώ, κάτι άλλο να είναι και ο Ιερός Ευαγγελιστής να θέλει να παρουσιάσει αυτό το κάτι άλλο με μια εικόνα. Και αυτή η εικόνα να είναι το χαλάζι, να είναι η φωτιά, να είναι τούτο, να είναι εκείνο. Εάν είναι εικόνα οι 10 πληγές του Φαραώ, άλλο τόσο εικόνα είναι, αγαπητοί μου, και οι πληγές των εσχάτων. Δεν είναι λοιπόν οι πληγές του Φαραώ εικόνα, είναι πραγματικότητα. Και όπως σας εξήγησα, έγιναν στο παρελθόν εις ανύποπτων χρόνων. Πότε? Τον 15ο αιώνα π.Χ. Για να έρθουν εκείνες οι πληγές να μας πούν ότι το ίδιο πράγμα, αλλά το ίδιο ο Θεός ξέρει τι ένταση μπορεί να έχει ακόμα, θα συμβεί και εις τα έσχατα της ιστορίας, όταν οι άνθρωποι θα έχουν αποστατήσει από το Θεό, θα έχουν αμαρτήσει φοβερά και η αποστασία τους, που ήδη ενεργείται το μυστήριο αυτό της ανομίας, θα έχει φέρει τον Αντίχριστο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε πραγματικότητες εδώ. Και ο Θεός κατοχύρωσε τις αλήθειές του με προηγούμενες πράξεις του. Και οι προηγούμενες πράξεις του είναι η ιστορική τύπη. Γι' αυτό μη κανείς λέγει, α, δεν βαριέσαι, παραμύθια είναι αυτά. Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι παραμύθια. Είναι αλήθεια. Είναι φοβερή αλήθεια. Έχουμε τα ιστορικά προηγούμενα. Γι' αυτό το λόγο ο καθένας μας, όλοι μας, ας προσπαθούμε να ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να μην βραθούμε εις την τάξη των ανθρώπων, των αποστατών και παρανομούντων, αλλά εις την τάξη του λαού του Θεού. Και ο Θεός ξέρει να σώζει το λαό του. Όπως τότε οι Εβραίοι εις την Γεσέμ μπορούσαν να έχουν, να είναι απειλαγμένοι αυτών των πληγών που επευλήθησαν εις την Αίγυπτο, έτσι ο Θεός θα ξέρει, θα έχει τον τρόπο του πως μέσα σε αυτές τις πληγές να σώζει τους δικούς του ανθρώπους. Είναι θέμα να πιστέψουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και να αρχίσουμε να ζούμε την πνευματική ζωή. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.